Το 50ο Φεστιβάλ ΚΝΕΟΔΙΓΙΤΗ συνεχίζει το ταξίδι του σε όλη μα όλη τη χώρα ανοίγοντας σήμερα τις πύλες του στην α, ε, πόλη μας στη Θεσσαλονίκη στο πρώην στρατόπεδο καρατάσου στην Πολύχνη ενώ κορυφώνεται την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Ξεχωρίζει σήμερα ε, 5η 12 Σεπτεμβρίου στις 7.30 η ώρα στη σκηνή φοιτητών και νέων εργαζομένων η εκδήλωση, συζήτηση για τα 25 χρόνια από τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα και τη Λιάνα Κανέλη. Το ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα φέτος, λόγω και των 50 χρόνων, ε, περιλαμβάνει μουσικά αφιερώματα στο Νίκο Ξυλούρη, σήμερα με τους Βασίλη Λέκα και Νικηφόρο Ζερβάκη, στη Μαρία Δημητριάδη αύριο με τους Ρίτα Αντωνοπούλου και Κώστα Θωμαίδη, στον Λαβρέντη Μαχερίτσα το Σάββατο με τους Διονύση Τσακνή, τα κίτρινα ποδήλατα, την Μιρέλα Πάχου, Συναυλίες επίσης με τους Βασίλη Παποκοσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη, Φωτεινή Βελεσιότου, Δημήτρη Μπάση, Γιώργο Μαργαρίτη, Σωτήρη Μπαλά, κοινού Νητούς και πολλούς άλλους. Η φετινή κεντρική έκθεση έχει τίτλο «Η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί μια νέα εποχή στην κοινωνία». Οι κεντρικές εκθέσεις του φεστιβάλ λειτουργούν τα τελευταία χρόνια ε, στα φεστιβάλ και τις τρεις μέρες και έχουν οργανωμένη ξενάγηση. Ε, επίσης θα διεξαχθεί δίμερο τουρνουά σκάκι. Στο χώρο του φεστιβάλ θα λειτουργούν επίσης στέκη φοιτητών, στέκη μαθητών, στέκη νέων εργαζομένων και ανέργων στέκει ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις. Στέκει για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση των γυναικών. Στέκει αθλητισμού και στέκει πολιτισμού. Στέκει νέων στρατευμένων. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα εκτεθεί αρχαιακό υλικό από την ιστορία και την πορεία του πεντηκοστού Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή στη Θεσσαλονίκη επιπλέον όλο το τρίμερο των εκδηλώσεων θα λειτουργούν πεδότοπος με πολλές δραστηριότητες, ακόμη και για τους πολύ μικρούς επισκέπτες του φεστιβάλ και γωνιά για τους μικρούς φίλους του κόκκινου αερόστατου, καθώς και βιβλιοπολείο της σύγχρονης εποχής. Το Σάββατο 14 Σεπτέμβρη θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα χαιρετήσει ο πρόεδρος της ΚΝΕ, Κοτσαντής.